Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Κιάνης και μπροστά μου έχω μία από τις δύο νέες συσκευές της Realme που σήμερα ανακοινώθηκαν, παρουσιάστηκαν επίσημα και σε λίγες μέρες θα βρίσκονται και στα ελληνικά καταστήματα. Πρόκειται για το Realme 7 Pro, έχουμε και το Realme 7 φυσικά, θα το δούμε σε άλλο βίντεο και είναι όπως καταλαβαίνετε το μεγαλύτερο εντός εισαγωγικών από τα δύο μοντέλα, αυτό που θα είναι ελαφρώς πιο ακριβό και με καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά. Πάμε να δούμε τι υπάρχει στη συσκευασία. Welcome to the Realme family. Η Realme κάνει μια μεγάλη προσπάθεια αυτή τη στιγμή να επεκταθεί και στην ευρωπαϊκή αγορά. Παρότι έχει αρκετό καιρό στην Ελλάδα επίσημα. Εδώ λοιπόν είναι η θήκη σιλικόνης, ελαφρώς σκούρα, ελαφρώς φημέ και ένα μικρό περιθώριο προς τα πάνω, ένα δοντάκι να προστατεύει το camera module, το οποίο θα εξέχει φυσικά. Και βρίσκουμε επίσης έναν φορτιστή Super Dart, ο οποίος είναι αρκετά ογκώδης και όχι τυχαία, καθώς προσφέρει πάρα πολύ γρήγορη φόρτιση. Αν θέλετε τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένα δεν μπορείτε να διακρίνετε εδώ γιατί είναι πολύ μικρά τα γράμματα. Είναι 65 W max η απόδοσή του, 6,5 A στα 10 V. Υπερταχεία φόρτιση λοιπόν, από τις ταχύτερες της αγοράς και ειδικά σε τέτοια κατηγορία τιμής δεν θα βρείτε εύκολα τόσο γρήγορη φόρτιση. Το πινάκι για το SIM tray και ουσιαστικά αυτά είναι τα περιεχόμενα της συσκευασίας του Realme 7 Pro. Πάμε να δούμε τη συσκευή καθ' αυτή. Καλωδιάκητα ύψη βέβαια. Να βγάλουμε τη ζελατίνα της και να δείτε και εσείς πως την έχουμε στο μπλε χρώμα, ένα από τα χρώματα στα οποία θα είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα. Και η έκδοση που έχουμε, στα χέρια μας είναι η μοναδική που θα έρθει στην Ελλάδα, αυτή με τα 8 GB RAM και 128 GB αποθηκευτικού χώρου, με την τιμή της να είναι στα 329 ευρώ, στην καρδιά της mid-range κατηγορίας λοιπόν, και σίγουρα μια επιλογή που θα ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο με βάση τα χαρακτηριστικά της. Εδώ λοιπόν η συσκευή, δείτε πόσο εξέχει το camera module. Πολύ ωραίο φινίσμα στο πίσω μέρος με αυτή τη διαχωριστική εδώ γραμμή που αλλάζει λίγο την εμφάνιση. Ματ το φινίρισμα, στο κάτω μέρος τα υψή θύρα ή έξοδος του ήχου το audio jack. Στο πάνω μέρος δεν έχουμε κάτι, ένα μικροφωνάκι. Τετραπλή κάμερα εδώ, power lock button και volume buttons εδώ με το SIM tray. Η συσκευή έχει πάχος 8,7 χιλιοστών, βάρος 182 γραμμάρια. Και εδώ βλέπετε hybrid SIM tray, μπορεί να δεχτεί λοιπόν και δύο SIM και μία micro SD, τρεις κάρτες. Ενώ να πούμε ότι είναι και έχει και water repellent coating η συσκευή, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αντισταθεί σε μικρή ποσότητα νερού, αλλά σίγουρα δεν είναι φτιαγμένη για να βυθίζεται μέσα στο νερό. Η selfie κάμερα εδώ πάνω αριστερά, hole notch, και να δείτε πως είναι και με τη θήκη το Realme 7 Pro για να σας λυθεί απορία. Σίγουρα είναι μια πολύ όμορφη συσκευή για να τη χρησιμοποιείτε με θήκη, αλλά και πάλι αναδεικνύεται σε έναν βαθμό ενώ προστατεύεται σημαντικά και η κάμερα στο πίσω μέρος και παρότι δεν γλιστράει πολύ σας προσφέρει πολύ καλύτερο grip. Super AMOLED οθόνη 6,4 ιντσών με ανάλυση Full HD+, 1080x2400 pixels, 20:9 aspect ratio, Corning Gorilla Glass 3+, την προστατεύει και έχουμε και Always On Display που σε μια Super AMOLED οθόνη είναι λίγο must. Android 10 με το Realme UI στο από πάνω του εντός εισαγωγικών και στο εσωτερικό της συσκευής βλέπουμε το Qualcomm Snapdragon 720G, ένα τίμιο mid-range chipset στα 8 νανόμετρα κατασκευάζεται, άρα έχει και μικρή κατανάλωση ενέργειας που βοηθάει πάρα πολύ την αυτονομία και προσφέρει και ικανοποιητικότητες επιδόσεις σε όλες τις εφαρμογές που θα υπερκαλύψουν το μέσο χρήστη, δεν το συζητάμε αυτό. Όπως είπαμε, 8 GB RAM, 128 GB επεκτάσιμο αποθηκευτικού χώρου, UFS 2.1 ο αποθηκευτικός χώρος. Και από πλευρά συνδεσιμότητας έχουμε Wi-Fi 802.11ab/gnac, Bluetooth βέβαια 5.1 με UDP και LE
Έχουμε την Type-C θύρα με USB on the go στο κάτω μέρος όπως είδαμε ήδη και μπορείτε να δείτε ότι η συσκευή έχει και NFC που αν έλειπε θα ήταν πραγματικά κρίμα γιατί δείχνει μια υπερπλήρης συσκευή, το Realme 7 Pro. Τετραπλή κάμερα όπως είπαμε στο πίσω μέρος με αισθητήρες 64MP ο κύριος με διάφραγμα φακού 1.8 και face detection auto focus. Έχουμε επίσης μια ultra wide κάμερα με 8MP αισθητήρα και δύο κάμερες των 2MP έκαστη, μία macro και μία depth. Είναι ένας κλασικός συνδυασμός που βλέπουμε πλέον σε αρκετές συσκευές αυτής της κατηγορίας. Το να έχουν αυτές τις δύο έξτρα κάμερες macro και depth με 2MP αισθητήρες. Εδώ μπορείτε να δείτε την ultra wide κάμερα σε λειτουργία και μέχρι 5x zoom. Εδώ θα μπορέσουμε να δούμε πάρα πολύ ωραία τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φορτιστή. Βλέπετε λοιπόν 5V 2A, 10V 6,5A τα modes λειτουργίας και Night Mode, Portrait Mode, πολλές ωραίες λειτουργίες, 64MP Mode και αρκετά ωραία πραγματάκια, slow motion βέβαια, μπορεί να κάνει λήψη 4K βίντεο στα 30fps, 1080p μέχρι τα 120fps και έχει και Gyro Ace η κάμερα, μια αρκετά αξιόλογη κάμερα για την κατηγορία αυτή. Όσο για τη selfie κάμερα, 32MP αισθητήρας, αρκετά μεγάλη ανάλυση, με διάφραγμα φακού 2.5, HDR και δυνατότητα λήψης βίντεο 1080p και σε αυτή την περίπτωση μέχρι τα 120fps με Gyro Ace. Οπότε και η εμπρόσθια κάμερα είναι αντάξια των υπόλοιπων τεχνικών χαρακτηριστικών του Realme 7 Pro. Ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων βρίσκεται κάτω από την οθόνη και πάμε στην μπαταρία η οποία έχει χωρητικότητα 4.500 mAh. Προσφέρει φυσικά αρκετά μεγάλη αυτονομία συσκευή, αλλά με την ταχεία φόρτιση που προσφέρει η εταιρεία, το Dart Charge, πραγματικά δεν έχει μεγάλο νόημα η κουβέντα για το αν είναι 4.000 ή 4.500 ή 5.000 χωρητικότητα της μπαταρίας, καθώς με 12 λεπτά φόρτισης φτάνει από το 0 στο 50% και σε 34 λεπτά φόρτισης γεμίζει πλήρως. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με πολύ λίγα λεπτά φόρτιση θα βγάλετε άνετα αρκετές ώρες έπειτα αν φτάσετε οριακά. Αυτό είναι το Realme 7 Pro όπως είπαμε, διαθέσιμο από 21 Οκτωβρίου στα ελληνικά καταστήματα στα 329€, 828. Μία πολύ αξιόλογη συσκευή στη mid-range αγορά που μπαίνει πάρα πολύ δυναμικά και δεν έχει τίποτα να ζηλέψει αυτή τη στιγμή από τον ανταγωνισμό στην κατηγορία αυτή. Subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για περισσότερα βίντεο smartphones και τεχνολογίας.